πρωτοπόροι εξερευνητέ. Μεγάλε περιπλανήσει που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. ταξίδια του Κουκ. Η επίσημη αιτιολογία της πρώτης αποστολής του Κουκ ήταν αστρονομικές παρατηρήσεις με την ευκαιρία της διαβάσεως της Αφροδίτης από τον ηλιακό δίσκο. Στην πραγματικότητα, όπως ο Λόρδος Χόουκ, πρώτος Λόρδος του Ναυαρχείου, εξήγησε στον Κουκ, η ανακάλυψη της μεγάλης νοτία Υπήρου ήταν μέσα στους σκοπούς του ταξιδιού. Το πλοίο που επέλεξε γι' αυτό το εγχείρημα ήταν ένα καρβουνιάρικο 366 μόλι τόνων, το Endeavour, προσπάθεια. Ναυτολογήθηκε το πλήρωμα. 94 άνδρες και ακόμα ένα αστρονόμο, ένα φυσιοδήφη, ένα τοπογράφο και κάποιο πλούσιο ερασιτέχνης, ο Σερ Τζόζεφ Μπάνξ. Το προσπάθεια άνοιξε πανιά στι 25 Αυγούστου 1768 και αφού προσπέρασε το ακροτήριο Χόρν, έριξε άγκυρα τον Απρίλιο του 1769 σε ένα λιμάνι τη Ταϊτή. Εκεί έφτιαξαν αστρονομικό παρατηρητήριο και περίμεναν να παρατηρήσουν στις 3 Ιουνίου το φαινόμενο για το οποίο κυρίως είχε γίνει το ταξίδι. Με τη διάβαση της Αφροδίτης πάνω από τον ηλιακό δίσκο, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του ταξιδιού. Στις 13 Ιουλίου το πλοίο σαλπάρισε για τις θάλασσες του Νότου, αναζητώντας τη Νέα Ήπειρο. Στις 7 Οκτωβρίου το πλοίο, με ευνοϊκό άνεμο, έφτασε στις ακτές της Νέα Ζηλανδίας. Η ηθαγενής δεν ήταν ιδιαίτερα φιλική και γι' αυτό ο Κουκ έδωσε διαταγή να τους πυροβολήσουν. Το Μάρτιο του 1770 απέπλευσαν για το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος. Το δρομολόγιο αυτό οδήγησε τον Κουκ κατευθείαν στην Αυστραλία, στις ακτές της οποίας προσάραξε το πλοίο. Στη διάρκεια της εκεί παραμονή τους μελέτησαν την Πανίδα και την Χλωρίδα της περιοχής και για πρώτη φορά Ευρωπαίος παρατήρησε το καγκουρό. Έπειτα από προσπάθειες ενός και πλέον μήνα, το Endeavour αποκολλήθηκε και αφού πέρασαν από τη Νέα Γουινέα και την Ιάβα, επέστρεψαν στην Ευρώπη. Το νέο του ταξίδι οργανώθηκε πολύ καλύτερα από το πρώτο. Τώρα τα πλοία ήταν δύο, το Resolution, Απόφαση, και το Adventure, Περιπέτεια. Ο Κουκ πήρε μαζί του τροφές, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτρέψουν την εμφάνιση σκορβού του, συμπυκνωμένο χυμό μπύρας, μαρμελάδα καρότο, χυμό λεμονιού και πορτοκαλιού, ακόμη και ζωμό σε μορφή ζελέ. Ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου 1772 και περνώντας το ακροτήριο της Καλής Ελπίδας, κινήθηκαν προς τον Νότο, αναζητώντας πάλι την άγνωστη Ήπειρο. Στις 58 μοίρες νότιο πλάτος συνάντησαν παγόβουνα που τους έφραζαν το δρόμο. Τότε ο Κούκ στράφηκε προς τη Νέα Ζηλανδία, τα νησιά της εταιρεία και την Ταϊτή. Ύστερα έπλευσε προς τα δυτικά και έφτασε στα νησιά των Φίλων, που είχε ανακαλύψει ο Τάσμαν, στα οποία παρέμεινε μελετώντας τους κατοίκους τους για μερικούς μήνες. Το χειμώνα του 1773, αφού έκανε πάλι στάση στη Νέα Ζηλανδία, κινήθηκε προς τον Νότο, φτάνοντας τις 71 μοίρες νοτίου πλάτους μέσα σε ομίχλες και καταιγίδε χωρίς να ανακαλύψει ίχνος στεριά. Στη συνέχεια, ανέβηκε στα νησιά του Πάσχα, όπου θαύμασε τα κολοσιαία αγάλματα και περνώντα από τα νησιά Μαρκέζα, γύρισε στην Ταϊτή και τα νησιά τη Εταιρεία. Από εκεί, Νέε ευρίδε, Νέα Καλιδονία και πάλι Νέα Ζηλανδία. Αφού πέρασε τη γη του Πυρό, ανακάλυψε την ίσο τη Γεωργία και επέστρεψε στο Πλίμουθ. Τον Ιούλιο του 1776, ο Κουκ ξεκίνησε και πάλι για τον Ειρηνικό. Το Resolution και το Discovery θα αναζητούσαν το βορειοδυτικό πέρασμα ανάμεσα στον Ατλαντικό και τον Ειρηνικό. Τα καράβια έφτασαν στα νησιά Μάριον, Κρόζετ και Κεργελέν και έριξαν άγκυρα πρώτα στην Τασμανία και έπειτα στη Νέα Ζηλανδία. Ύστερα, αφού πέρασαν τα νησιά Κουκ, κατέληξαν στα νησιά των Φίλων και τα νησιά της εταιρεία. Στη συνέχεια, έπλευσαν βόρεια και συνάντησαν τη Χαβάη. Εκεί Παρατήρησε ότι οι Ιθαγενεί είχαν τα ίδια έθιμα με του κατοίκου τη Ταϊτή και μιλούσαν την ίδια γλώσσα παρόλο που απήχαν χιλιάδε χιλιόμετρα. Συνέχισαν προ βορρά, φτάνοντα μέχρι το Βερήγκιο Πορθμό. Εξερεύνησε τα ανατολικά παράλια τη Ασία και επέστρεψε στα νησιά Σάντουιτς και πιο συγκεκριμένα στο Κέκουα. Στι 14 Φεβρουαρίου του 1779, ο πλοίαρχο Τζέιμς Κουκ Σκοτώθηκε στη διάρκεια συμπλοκή με ομάδα ηθαγενών. Πρωτοπόροι εξερευνητέ. Μεγάλε περιπλανήσει που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση.